Αφού εγγραφείτε για το σκοπό υποβολής προσφορών σε σχέση με ένα κίνητο, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ομάδα μας, με το οποίο θα ενημερωθείτε ότι έχετε εγγραφεί για σκοπούς υποβολής προσφορών. Εάν δεν έχετε ακόμη εγγραφεί, θα βρείτε ένα σύνδεσμο για τον ολοκληρωμένο οδηγό εγγραφής μας σε κάθε σελίδα ακινήτου. Κατά την ημέρα της πώλησης, μεταβείτε στο ακίνητο για το οποίο εγγραφήκατε για το σκοπό υποβολής προσφορών. Θα είστε σε θέση να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον πίνακα ελέγχου προσφορών στη δεξιά πλευρά της σελίδας. Να θυμάστε ότι θα πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας που διατηρείτε με την BTEX One. Μπορείτε να συνδεθείτε από οποιαδήποτε σελίδα της ιστοσελίδας στην πάνω δεξιά πλευρά ή από τον ίδιο τον πίνακα ελέγχου προσφορών. Αυτό είναι. Είστε έτοιμοι να αρχίσετε να υποβάλλετε προσφορές. Ανατρέξτε στους άλλους οδηγούς βίντεο για περισσότερες λεπτομέρειες. Η υποβολή προσφοράς μέσω της πλατφόρμας μας είναι εύκολη. Για να ξεκινήσετε, κάντε κλικ στο ακίνητο της επιλογής σας. Θα δείτε τον πίνακα ελέγχου προσφορών στη δεξιά πλευρά. Το ποσό που εμφανίζεται στο επάνω μέρος του πίνακα ελέγχου προσφορών είναι η πρόσκληση υποβολής αρχικής προσφοράς 190.000 ευρώ. Κάτω από αυτό μπορείτε να δείτε δύο επιπρόσθετες ενότητες, θέση προσφοράς και ελάχιστη τιμή. Η θέση προσφοράς εμφανίζει τη δική σας θέση προσφοράς, κατά πόσον έχετε υποβάλει μια προσφορά και αν ναι, κατά πόσον είστε ο υψηλότερος πλειοδότης για το ακίνητο. Στην ενότητα «Ελάχιστη προσφορά» που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του πίνακα, θα αναφέρεται κατά πόσον έχει επιτευχθεί η ελάχιστη τιμή. Η ελάχιστη τιμή είναι η χαμηλότερη τιμή που ο πολιτής είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί σε σχέση με το ακίνητο. Προτού να υποβάλλετε την προσφορά σας, παρακαλούμε επιλέξτε την προαύξηση προσφοράς, η οποία αποτελεί το ποσό κατά το οποίο επιθυμείτε να αυξήσετε τις προσφορές σας. Οι επιλογές είναι 1.000, 2.000 ή 5.000 ευρώ. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Plus για να αυξήσετε την προσφορά σας κατά το ποσό αυτό. Μπορείτε να το πράξετε όσες φορές επιθυμείτε, μέχρι ότου να φτάσετε στο ποσό υποβολής προσφορών που επιλέξατε. Στη συνέχεια, για να υποβάλλετε την προσφορά σας, απλά κάντε κλικ στην επιλογή «Υποβολή στιγμιαίας προσφοράς». Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ξανά το ποσό της προσφοράς σας. Παρακαλούμε, προσέξτε όταν υποβάλλετε την προαύξηση της προσφοράς σας και ελέγξτε το ποσό της προσφοράς σας προτού να επιβεβαιώσετε την προσφορά. Το πλήρες ιστορικό υποβολής προσφορών θα αναφέρεται στο κάτω μέρος της ενότητας υποβολής προσφορών. Εάν είστε βέβαιοι για το μέγιστο ποσό που είστε διατεθειμένοι να υποβάλλετε ως προσφορά σε σχέση με ένα κίνητο και δεν επιθυμείτε να υποβάλλετε μια προσφορά με μη αυτοματοποιημένο τρόπο, χρησιμοποιώντας τις στιγμιαίες προσφορές, μπορείτε να καθορίσετε μια μέγιστη προσφορά. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφορές θα υποβληθούν αυτόματα για εσάς, μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για να διατηρήσετε τη θέση σας ως επιτυχής πλειοδότης και μόνο μέχρι το μέγιστο ποσό που έχετε καθορίσει. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι η μέγιστή σας προσφορά δεν μπορεί να προβληθεί δημόσια. Ο καθορισμός μιας μέγιστης προσφοράς περιλαμβάνει τα ίδια βήματα με την υποβολή μιας στιγμιαίας προσφοράς. Αυξήστε το ποσό της μέγιστης προσφοράς κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Plus. Εδώ αυξάνουμε το ποσό κατά 5.000 ευρώ κάθε φορά, μέχρι ότου να φτάσει το ποσό των 261.000 ευρώ. Μόλις καθορίσετε τη μέγιστη προσφορά στο ποσό που επιλέξατε, το οποίο εμφανίζεται εδώ ως 261.000 ευρώ, κάντε κλικ στην επιλογή «Καθορισμός μέγιστης προσφοράς». Θα εμφανιστεί μια σειρά ειδοποιήσεων και θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε το ποσό της μέγιστής σας προσφοράς. Βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με τις πληροφορίες που παρέχονται και με το ποσό που αναφέρετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Επιβεβαίωση». Ένα μπλε πανό εμφανίζει την υφιστάμενη μέγιστη προσφορά. Είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι όταν καθοριστεί μια μέγιστη προσφορά, δεν μπορεί να ανακληθεί. Εδώ, όταν υποβληθεί μια ανταγωνιστική προσφορά για το ποσό των 252.000 ευρώ, ο υπολογιστής θα αυξήσει αυτόματα την προσφορά σας στις 253.000 ευρώ για να διατηρήσει τη θέση σας ως νικητής.
όταν μια ανταγωνιστική προσφορά ύψους 261.000 ευρώ υπερβαίνει τη μέγιστή σας προσφορά, ένα μπλε πανό θα σας ειδοποιήσει για το γεγονός αυτό. Ο υπολογιστής δεν μπορεί να υποβάλει υψηλότερες προσφορές εκ μέρους σας. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να καθορίσετε μια άλλη μέγιστη προσφορά ή να υποβάλλετε μια στιγμιαία προσφορά, εάν επιθυμείτε να το πράξετε. Κάθε πώληση ακινήτου θα έχει ένα καθορισμένο χρόνο κλεισίματος. Μόλις ανοίξει μια διαδικασία υποβολής προσφορών σε σχέση με ένα κίνητο, το ρολόι αρχίζει την αντίστροφη μέτρηση προς αυτή την ώρα κλεισίματος. Αν υποβληθεί μια προσφορά εντός 60 δευτερολέπτων από την ώρα κλεισίματος, είτε από εσάς είτε από κάποιον άλλο πληροδότη, το ρολόι θα επαναφέρεται για μια δεύτερη αντίστροφη μέτρηση 60 δευτερολέπτων. Αυτό δίνει σε όλους μια δίκαιη και ίση πιθανότητα για να υποβάλουν μια επιπρόσθετη προσφορά, εάν επιθυμούν να το πράξουν. Αυτό το αποκαλούμε ως την περίοδο επέκτασης και θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση με την οποία θα σας ενημερώσουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί. Κατά τη διάρκεια μιας περίοδου επέκτασης, οποιαδήποτε άλλη προσφορά που θα υποβληθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την επαναφορά του ρολογιού για άλλα 60 δευτερόλεπτα. Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι να ολοκληρωθούν τα 60 δευτερόλεπτα χωρίς να υπάρχουν προσφορές. Μόνο τότε η προσφορά θα κλείσει.